καλησπέρα σε όλους ρε μάγκες και καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα μιλήσουμε για νέες πληροφορίες που έχουμε για το τέρας, διάφορα leaks και μια καινούρια θεωρία για το pressure plant. Θα ξεκινήσουμε παιδιά με το pressure plant που είναι έτσι η θεωρία του βίντεο θα έλεγα. Λοιπόν μάγκες, στο pressure plant είχαμε μια μεγάλη αλλαγή στο χάρτη χθες. Ξαφνικά έγιναν αυτών των τεράστιων καταφύγιων, γκρισφύγετων. Το είχαμε χαρακτηρίσει και ως φυλακή για το τέρας στο χθεσινό βίντεο. Όμως πλέον υπάρχει μια καινούργια θεωρία που έβγαλε ο YouTuber Ali A που θέλω να τη σχολιάσω λίγο και κάπως να την ακυρώσω θα έλεγα. Λοιπόν μάγκες, αυτή η θεωρία έχει να κάνει ότι εδώ θα κρύβεται ένας τεράστιος πύραυλος, δηλαδή είναι ένα missile silo από το οποίο θα βγει ένας πύραυλος για να χτυπήσει το τέρας. Τα στοιχεία που δίνει ο Ali A είναι ότι έχει αυτές τις σημειώσεις πάνω στον πίνακα ελέγχου εδώ που δείχνει ένα μικρό πύραυλο. Τα άλλα είναι ακαταλαβίστικα, εννοείται είναι στη γλώσσα του Fortnite και δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Όμως ο μικρός πύραυλος παιδιά φαίνεται ξεκάθαρα. Το πρόβλημα που έχω εδώ είναι ότι όλοι οι πίνακες ελέγχου με τα ίδια textures, δηλαδή το ίδιο μοντέλο πίνακα ελέγχου στον κόσμο του Fortnite έχουν αυτόν τον πύραυλο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που συναντούμε μόνο στο pressure plant και είναι ειδικά για αυτόν το event. Αν πάτε ας πούμε στη Loot Lake παιδιά θα δείτε τις ίδιες σημειώσεις ακριβώς. Άρα απλά η Fortnite που έκανε αυτόν τον πίνακα ελέγχου βαριόνταν ας πούμε να τον τροποποιήσει και τον άφησε όπως ήταν. Μπορεί να είναι ο ίδιος πίνακας ελέγχου που είχαμε στη Season 4 με την εκτόξευση του πυράβλου, άρα δεν θα έβαζα πολύ βάση στο τι λέει ας πούμε ο Ali A για τη θεωρία με τον πύραυλο. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι απλά ένα texture που η Epic άφησε εκεί και όλα τα θρανία, όλοι οι πίνακες ελέγχου τους έχουν πάνω αυτές τις σημειώσεις. Επίσης μάγκες έχουμε κάποια καινούργια leaks από τον Fortori για το Cactus Event, είναι τρία posters τα οποία σας βάζω εδώ να δείτε, φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα και μου θυμίζουν έτσι λίγο posters του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που προειδοποιούσαν από εναέριες επιθέσεις κτλ. Έχει ένα που λέει Duck and Hover, έχει ένα που λέει When Danger Strike Take the High Ground που σημαίνει όταν έρχεται ο κίνδυνος πάρε High Ground και We Can Build It, μπορούμε να το χτίσουμε. Δεν ξέρω ακριβώς πως συνδέονται αυτά με το τέρας, ίσως μας προειδοποιούν ότι θα γίνει μια επίθεση. Επίσης έχουμε τον Donald Mustard που είχαμε μιλήσει ότι αλλάζει τις τοποθεσίες του ανάλογα με το τέρας στο Twitter account του. Χθες το είχε preparing, δηλαδή προετοιμάζεται το τέρας για κάτι και σήμερα το άλλαξε σε planning, δηλαδή ότι σχεδιάζει τέλος πάντων τι θα κάνει το τέρας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί το τέρας πλησιάζει, είναι έτοιμο για επίθεση, σχεδιάζει τον τρόπο που θα επιτεθεί τέλος πάντων στο χάρτη του Fortnite και έτσι θα έχουμε πολύ σύντομα έναν event. Αυτά είναι όλα που σας έχω σήμερα. Είχαμε δηλαδή την καινούργια θεωρία για τον πύραυλο που εγώ παιδιά προσωπικά δεν την πιστεύω για τους λόγους που σας εξήγησα. Μετά έχουμε τα leaks από το Fortori με τα τρία posters και τις αλλαγές στο location του Donald Mustard. Πείτε μου και εσείς κάτω στα comments τι πιστεύετε αυτά που σας είπα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Από μένα καλή νύχτα και καλή συνέχεια.